Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον Κώστα Καλιανίδη, τον ποδοσφαιριστή του Ορφέα Ξηλαγανής. Το site σε βραβεύει ως το καλύτερο goal, το best goal για τη 12η αγωνιστική. Ένα πολύ όμορφο τέρμα. Σπάνια βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα να παίρνει κάποιος παίκτης από την άμυνά του και να φτάνει μέχρι αντίπαλη άμυνα και να σκοράρει. Καταρχήν, πες μας λίγα λόγια για το βραβείο που παίρνεις. Ευχαριστώ πολύ, κυρίως στην ομάδα, γιατί από τις προπονήσεις και από αυτά με βοηθάνε πάρα πολύ. Τι να πω, ήταν ωραίο γκολ. Πιστεύω καθένα στη θέση μου θα μπορούσε να κάνει το δύο πράγμα που έχω κάνει. Ήταν ανοιχτή η άμυνα τους. Από εκεί και πέρα. Ωστόσο όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι παίζει ρόλο και η ψυχραιμία του κάθε παίκτη. Φυσικά. Άμα φτάσει σε εκείνη, είσαι μόνος, φτάνεις ως το τέλος και δεν έχεις τι να την κάνεις, δεν ξέρεις. Άμα το χάσεις μετά θα πέσει όλο το βάρος πάνω σου. Ήταν και στην ισοφάριση. Φέτος παίζεις πρώτη φορά στην ομάδα. Πώς βλέπεις τα πράγματα? Πιστεύω είναι... Καταρχήν, συγγνώμη, από πού ξεκίνησες? Από την ομάδα, την παιδική, του ΠΑΟΚ. Ναι. ΠΑΟΚ, Ξηλαγανής. Απλά, ηλικιακά δεν μπορώ άλλο να συνεχίσω και με πήραν στη μεγάλη. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Κοιτάξτε, τώρα στην αρχή δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά. Πήραμε όμως κάποιες καλές προσθήκες. Τώρα θα δείξει. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα δείξει στην πορεία. Από τη δικιά σου απόδοση είσαι ευχαριστημένος? Ναι, εντάξει. Όχι κατά μεγάλο ποσοστό, αλλά πιστεύω μπορώ παραπάνω. Πιστεύεις ότι από τις συνεχόμενες προπονήσεις μπορείς να βελτιωθείς, να φτάσεις τουλάχιστον στο 100%? Ναι, ευελπιστώ. Ευελπιστώ πολύ. Με τις προπονήσεις φυσικά πηγαίνουμε μπροστά. Αυτά. Είσαι νέος άνθρωπος, 17 χρονών. Τι βλέψεις έχεις, ποδοσφαιρικά ας μιλήσουμε περισσότερο? Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου. Πιστεύω όποιος βλέπει, αυτός θα κρίνει. Αυτός που με βλέπει, αυτός θα με κρίνει. Ποιον ποδοσφαιριστή σήμερα θεωρείς ότι είναι ο καλύτερος? Λιονέλ Μέση. Από το τοπικό πρωτάθλημα, το έχεις παρακολουθήσει τα περασμένα χρόνια. Ποιος θεωρείς ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και ακόμα και τώρα στο φετινό πρωτάθλημα? Στο φετινό πρωτάθλημα, καλός ποδοσφαιριστής για μένα προσωπικά είναι Πασχάλη, το λένε. Παίζει στην ομάδα του Σαπών. Πασχάλης. Αυτός θεωρώ είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Παλαιότερα δεν ξέρω, δεν έχω δει. Πασχάλης που σας έβαλε και τρία τέρματα σε εκείνο το... Εκείνο το παιδί για μένα είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Κώστα, σου εύχομαι τα καλύτερα. Ελπίζω στο μέλλον να πάρεις περισσότερα βραβεία και ακόμα πιο λαμπερά. Ευχαριστώ πολύ.